Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Έχουμε σήμερα μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το μετρό της Θεσσαλονίκης, το πολύπαθο αυτό έργο. Αυτή την εξέλιξη θα τη συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παπά. Καλησπέρα κύριε Παπά. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Παπάς είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο έργο, είναι ο αρχαιολόγος ο ίδιος. Ασχολείται εκεί με τα συνδικαλιστικά. Αλλά κύριε Παπά, αυτό που ακούσαμε σήμερα νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά αρνητικό από την πλευρά του κυρίου Μπαλτά. Έτσι, του Υπουργού Πολιτισμού. Ο κύριος Μπαλτάς, φαίνεται, έκανε τι έκανε στην παιδεία. Τώρα πήγε να προσφέρει και στο χώρο του πολιτισμού. Έχουμε κατεβάσει ένα αρχείο ηχητικό. Έχει να κάνει με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μπαλτάς σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, στο Κόκκινο. Να το ακούσουμε λιγάκι παρακαλώ για να το σχολιάσουμε. Μπορούμε να ακούσουμε λιγάκι τον κύριο Μπαλτά. Την έχω ήδη υπογράψει γιατί το έβριμα εκεί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετακινηθεί και η μετακίνησή του όχι μόνο θα κατέστρεφε το ίδιο αλλά και θα καθυστερούσε ακόμη περισσότερο την εξέλιξη των έργων για το μετρό. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι θα καθυστερούσε περισσότερο γιατί έχει αναπτυχθεί, ξέρετε, μια ολόκληρη φιλολογία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Το έχω καταλάβει. Έχω συνεννοηθεί με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, για τις σχέσεις με την εργολαβία του μετρό και τι λύσεις μπορεί να βρεθούν. Τα τεχνικά στοιχεία αυτής της λύσης δεν τα έχουμε ακόμη, τουλάχιστον εγώ. Αλλά βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο συνεννόησης νομίζω με την εργολαβία ώστε όντως να βρεθεί και κατάλληλη λύση για το μετρό. Από άποψη Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το θέμα είναι καθαρό. Είχαμε και μια επικοινωνία με τον κύριο Μπουτάρη που συμφωνούμε σε αυτό το σημείο απολύτως. Η ιδέα του είναι ότι με τη βοήθεια αυτού του έργου όλο εκείνο το κομμάτι της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός έτσι, αρχαιολογικός χώρος που να αναδείξει την πόλη περισσότερο, χωρίς να βλάψει βεβαίως την ιστορία με το μετρό. Μάλιστα. Ο κύριος Μπαλτάς, λοιπόν, αυτά είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπά, τι καταλαβαίνετε από αυτήν την τοποθέτηση? Νομίζω ότι έχουμε πάρει ένα Μπαλτά και θέλουμε να πετσοκόψουμε και το έργο, έτσι, για να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο. Έτσι, μετά την παιδεία. Και το ατυχέστατο πέρασμα του κ. Μπαλτά από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το περιεχόμενο και της ποιότητας της απόφασης, αλλά και αυτόν τον οποίο ακούσαμε τώρα ως απόσπασμα. Καταρχήν, να πούμε ότι, απομονώντας ένα κομμάτι του σχολιασμού του κ. Μπαλτά, δεν είναι δυνατόν να λες ότι θα παίρνω μία απόφαση και στη συνέχεια θα αναζητήσω τις τεχνικές λύσεις οι οποίες θα την εξυπηρετήσουν. Το λογικό είναι πρώτα να έχεις μπροστά σου τεχνικές λύσεις. Και ανάλογα με το πού θες να οδηγήσεις μια απόφαση, να επιλέξεις και την αντίστοιχη τεχνική λύση. Εδώ έχουμε ένα σχήμα προθύστερο. Πρώτα αποφασίζουμε σε θεωρητικό πλαίσιο το τι θέλουμε να κάνουμε και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε την τεχνική λύση, η οποία προφανώς θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου και θα συνεχίσουμε να είμαστε έρμηνο των αποφάσεων και της καταστασίας. Τώρα, η ουσία αυτής της παρέμβασης έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έτσι, την οποία την είχαμε συζητήσει, μας είχατε δώσει τη χαρά και σας είχαμε δώσει μια παλαιότερη εκπομπή, στην οποία εκπομπή μας εξηγήσατε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε και είπε ότι κατά την άποψή του δεν θα πρέπει να φύγουν τα αρχαία από τη Βενιζέλου προκειμένου να κατασκευαστεί εκεί ο σταθμός του μετρό. Έτσι. Αυτή η απόφαση πήγε στον κύριο Μπαλτά, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά. Ναι, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο εισηγείται προς τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού. Την απόφαση την εκδίδει ο Υπουργός. Δηλαδή, ο κύριος Μπαλτάς, αν ήθελε, θα μπορούσε να πει. Ναι, δεν είναι υποχρεωμένος ότι να ακολουθήσει την εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ήθιστε όμως, στο 95-99% των περιπτώσεων, να ακολουθείτε αυτή η εισήγηση. Γι' αυτό πάντα μιλάμε ότι το ΚΑΣ αποφάσισε. Για λόγους συντομίας. Ναι. Τώρα. Δύο είναι τα τεινά της συγκεκριμένης απόφασης. Από τη μια μεριά έχουμε την σπουδαιότητα των αρχαιοτήτων. Εντάξει, δεκτή, παραδεκτή και ξέρουν είναι κοινός τόπος σε όλες τις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες προηγήθηκαν τις συγκεκριμένες. Πάμε όμως στο δεύτερο σκέλος, όπου η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση επιστρέφει την πρόταση του Δήμου και ζητά τεκμηρίωση
και ως προς την μελέτη εφαρμογής της πρότασης του Δήμου, σε συνεργασία με Δήμο Θεσσαλονίκης, Αττικό Μετρό και Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει καταστεί εφικτό να συμβεί. Ένα. Δεύτερον, μιλάει. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να γίνει μια συνεργασία γίνει, τώρα των φορέων. Ελπίζουμε να γίνει. Για πρώτη φορά. Και πάλι θα πρέπει να έχει προηγηθεί αυτή η συνεργασία πριν καταλήξουμε σε μια πρόταση του Δημάρχου, το τονίζω του Δημάρχου, διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να εγκρίνει τη συγκεκριμένη πρόταση. Και η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου δεν την είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη πρόταση. Συν το γεγονός ότι στο τέλος της απόφασης αναφέρεται ότι αυτή η μελέτη θα πρέπει να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το αν θα κατασκευαστεί ή όχι ο σταθμός. Όμως, ναι. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ως προς τη συνέχιση του έργου και στο με ποιο πλαίσιο θα γίνει ο συμβιβασμός μεταξύ του εργολάβου και της Αττικό Μετρό που αυτή τη στιγμή είναι στη διαπραγμάτευση. Διότι με άλλα δεδομένα μιλάς εφόσον γνωρίζεις ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ο σταθμός και έχεις από πάνω να βρεις μια τεχνική λύση για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων και άλλο χρηματικό κόστος αυτό σημαίνει για το έργο. Και με άλλα δεδομένα μιλάς έχοντας πάρει την απόφαση ότι δεν θα κατασκευάσω και σταθμό, άρα δεν με απασχολεί το τι θα συμβεί από πάνω. Και αυτό επίσης έχει τον εξής αστερίσκο, ότι αν συμβεί το δεύτερο, δηλαδή δεν αποτελεί πλέον κομμάτι του έργου ο σταθμός, ποιος θα χρηματοδοτήσει την οποιαδήποτε μελέτη εφαρμογής. Δηλαδή, άμα είναι να γίνει εκεί ένας αρχαιολογικός χώρος, υποτίθεται, όπως το είπε ο Μπουτάρης, μια αρχαιολογική πλάζα. Αυτή η αρχαιολογική πλάζα για να γίνει, για να αναδειχθεί, για να λειτουργήσει, θέλει κάποια λεφτά. Σύμφωνα με τον κύριο Κουράκη, απαιτούνται 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία δεν ξέρουμε ποιο θα τα δώσει και αν θα τα δώσει κάποιο. Θα σας πω. Το σχόλιο μάλιστα του κύριου Κουράκη είναι τι είναι τα 20 εκατομμύρια μπροστά στο 1,5 δις που κάνει το έργο. Και εδώ έχουμε ακόμα μια ομολογία άγνοιας του τι συμβαίνει μέσα στο έργο. Από τον εντελμένο σύμβολο του έργου. Διότι τα αρχαιολογικά, όπου εντάσσεται στη μείωση του σταθμού Βενιζέλου, είναι απολογιστικές εργασίες με δικό του χωριστό κονδύλι. Υπάρχει μια τελευταία χρηματοδότηση 42 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση όλων των αρχαιολογικών εργασιών που αφορούν το έργο. Και υπάρχει ξεκάθαρη δήλωση του Διοικητικού Συνεδρίου ότι δεν πρόκειται να εγκριθούν άλλα χρήματα. Εάν από αυτά τα 42 εκατομμύρια αφαιρέσουμε αυτά τα 20, με δεδομένο ότι θα ενταχθεί η ανάπλαση στο πλαίσιο του έργου, περισσεύουν όλο και όλο 22 εκατομμύρια για να ολοκληρώσουμε το υπόλοιπο 30% συστατικών ανασκαφών, όπου μέσα από αυτά τα χρήματα θα έχουμε να απολογίσουμε μισθούς, αποζημιώσεις, πιθανές απαλωτριώσεις, αναδείξεις και έχουμε ήδη ενδείξεις ότι μας περιμένουν πολύ σημαντικές αρχαιότητες στην βόρεια είσοδο του σταθμού της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δηλαδή πάλι θα καταλήξουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο διέξοδο. Δεν βγάζουμε άκρη. Το θέμα είναι ότι κανονικά, για να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια ομαλή ροή των πραγμάτων, θα έπρεπε ο κύριος Μπαλτάς να είχε κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα έπρεπε ο κύριος Μπαλτάς να πει ότι εντάξει, αντιλαμβάνομαι την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ωστόσο, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Δεν μπορεί μια λύση να λες ότι έχεις λύση όταν αυτή η λύση ικανοποιεί μόνο την πλευρά των αρχαιολόγων. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Μην το πούμε ως πλευρά αρχαιολόγων και πλευράς. Ναι, η πλευρά της συζήτησης που γίνεται, αλλά, εν πάση περιπτώσει. Η λύση είναι μονόπλευρη γιατί είναι θεωρητική. Ναι. Γι' αυτό είναι μονόπλευρη, μονοσήμαντη. Μία λύση η οποία αφορά ένα τόσο μεγάλο έργο, το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές συνιστώσεις και πάρα πολλούς παραμέτρους, πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις συνθήκες. Εδώ λοιπόν έχουμε μία λύση η οποία απαντά σε ένα θεωρητικό ερώτημα. Ναι, αν είναι σημαντικές οι αρχαιότητες, ναι είναι, και πώς θα θέλαμε να αναδειχθούν. Και εκεί σταματάμε. Ενώ μια ολοκληρωμένη λύση θα πρέπει να συνοδεύεται και από συγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και να μας δίνει επίσης και τις πηγές αυτής της μελέτης εφαρμογής. Ποιες θα είναι οι χρηματοδοτικές πηγές αυτής της μελέτης. Ναι. Να ξέρουμε δηλαδή ότι έχουμε κάποια χρήματα προκειμένου αυτό το οποίο σχεδιάζουμε τώρα, ότι θα μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Ακριβώς. Γιατί και στην περίπτωση των αρχαίων της Διοικητηρίου είχαμε τα ίδια. Δεν είχαμε τα λεφτά όμως. Εγώ να θέσω από το βήμα αυτό δύο ερωτήματα. Το ένα, προς τον πρώτο Αττικό Μετρό. Εάν δεν ενταχθεί ο σταθμός, εάν δεν κατασκευαστεί ο σταθμός Βενιζέλου, είναι υπόχρεωση ο κύριος του έργου να χρηματοδοτήσει αυτή την ανάπλαση. Η γνώμη μου είναι πως δεν είναι. Ναι. Άρα ποιος τη χρηματοδοτήσει, το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ δεν έχει να πληρώσει τα χρεώδη για μετακινήσεις εκτός έδρας και για χαρτί υγείας. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση. Αλλά είναι έτσι ακριβώς η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν γίνονται συντηρήσεις γιατί δεν υπάρχουν υλικά. Και δεύτερον, η δεύτερη ερώτηση. Εάν η απάντηση είναι αρνητική από τον πρώτο Αττικό Μετρό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρωτοστάτησε
και ορθώς μέχρι να σημείωσε αυτή τη διαδικασία ως προς τη διατήρηση του πολιτιστικού αποθέματος. Από πού θα βρει τα χρήματα από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει τη χρηματοδοτική ικανότητα. Και μην μου πούμε την εύκολη απάντηση γενικό από ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ έχει κλείσει. Δεν θεωρείται αναπτυξιακό έργο, ένα τέτοιο έργο για να ενταχθεί σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πακέτο τύπου Juncker. Ο ίδιος ο Δήμος δεν διαθέτει από μόνος του διαχειριστική επάρκεια, άρα να έτρεχε μόνος του ένα τέτοιο ΕΣΠΑ. Κατ' επέκταση, ποιο θα είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός αν βρούμε κάποιο χορηγό. Ναι. Δεν υπάρχουν εύκολα τέτοιες λύσεις. Χορηγός για να βρεθεί, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο στη σφαίρα του αστερισμού παρά σε κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι με αυτές τις εξελίξεις πώς βλέπετε να προχωράμε σε αυτή την ιστορία. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Όσοι εργαζόμενοι βιώνουμε μια ιδιότυπη κατάσταση από τα τέλη Μαΐου, όπου δουλεύουμε μία ή δύο μέρες την εβδομάδα, εργασίες πεδίου δεν γίνονται εδώ σχεδόν και ένα χρόνο και μονίμως κρέμεται πάνω από τα κεφάλι μας όλος δαμόκλειος πάθη η απειλή μιας ομαδικής απόλυσης, η οποία χρησιμοποιείται μονίμως εκβιαστικά από τον εργολάβο, τόσο ως προς την κοινωνία και την κυβέρνηση, όσο και προς εμάς τους ίδιους εργαζόμενους, το τι να λέμε και πώς να λέμε, και μάλιστα αισθανόμαστε ήδη χρησιμοποιούμαστε ως πιόνια για να συντηρείται η επικαιρότητα του έργου και έτσι να ενισχύει ο εργολάβος τα επιχειρήματά του έναντι του κράτους και τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις που αναζητά. Εντάξει, και ο εργολάβος όμως σε μερικά κομμάτια έχει δίκιο κι αυτός. Αναδύτητα... Δηλαδή, πώς μπορούμε να τον πιέζουμε να διατηρεί το προσωπικό του και να μην κάνει απολύσεις όταν δεν μπορεί να αναπτύξει τις εργασίες και όταν δεν πληρώνεται για αυτές. Μα εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί έπρεπε να περάσει ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο να μπορέσουμε να κάτσουμε να διαπραγματευτούμε και να λέμε, να ανακοινώνουμε ότι είμαστε κοντά σε λύση. Και μάλιστα η ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών δεν ήταν ότι θα έχουμε λύση με τον ίδιο. Την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρχαν συγκεκριμένες φήμες που έλεγαν ότι θα ανακοινώσουμε λύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ήταν με το υπάρχον εργολαβικό σχήμα ή να πάμε σε επαναδημοπράτηση. Εν πάση περιπτώσει, δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Ναι, ο κύριος Υπουργός όμως είχε δεσμευτεί και άλλη φορά, νομίζω ότι ήταν μέχρι τέλος Μαρτίου το πρώτο περιθώριο που είχε δώσει. Είχε πει κάπου εκεί μέσα στο Φεβρουάριο ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα παρουσιάσει τις τελικές λύσεις. Και τότε είχαμε χαρεί και τότε το είχαμε σχολιάσει με πολύ έτσι θετικό πνεύμα, ωστόσο οι μήνες περάσανε, είχαμε φυσικά και τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα και διάφορα γεγονότα τα οποία έμπαιναν ως μπλοκ στην εξέλιξη κάθε τέτοιας δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι το πολύ απτό από την πλευρά του κυρίου Σπίρτση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα το έχουμε, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κι άλλο περιθώριο. Τα καμπανάκια και οι προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν συγκεκριμένες. Ναι, μας ενδιαφέρει το έργο. Ναι, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να το σταματήσουμε και να το απεντάξουμε, διότι έτσι αλλιώς ξέρουμε ότι δεν θα πρόκειται να πάρουμε τα χρήματα μας πίσω. Ναι, σας δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία μέχρι το 19 να το έχετε ολοκληρώσει. Και ναι, κατ' εξαίρεση, και είναι ευτυχές το γεγονός ότι δεν ακολουθεί την τύχη των αυτοκινητοδρόμων, αλλά έχει δική του ξεχωριστή αντιμετώπιση το μετρό, σας δίνουμε την ευκαιρία και επιπλέον χρήματα, εάν χρειαστούν, για να το ολοκληρώσετε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι άλλη ευκαιρία δεν έχουμε. Και αν μέσα στο 15. Δεν είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε συγκεκριμένη λύση στα δομικά ζητήματα του έργου και στον τρόπο εκτέλεσης αυτού από όποιον ανάδοχο, τότε πραγματικά δεν θα έχουμε μετρό. Είναι ξεκάθαρο. Το θέμα της επαναδημοπράτησης υπάρχει, κατά την άποψή σας, πάνω στο τραπέζι, ως σοβαρή προοπτική. Νομίζω ότι για να αναφέρεται τόσο συχνά, το πιστόλι της επαναδημοπράτησης υπάρχει πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Γενικό Μετρό προετοιμάστηκε ούτως ώστε να είναι σε θέση σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι σε δυνατότητα επαναδημοπράτησης εφόσον τελικά δεν καταλήξει η διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο. Το θεωρώ ένα πιθανό ενδεχόμενο. Άλλωστε δεν νομίζω ότι ενοχλεί ιδιαίτερα και στην τελική ανάλυση τον ανάδοχο. Μην ξεχνάμε ότι ο στρατηγικός σύμβουλος του συγκεκριμένου σχήματος είναι η εταιρεία η οποία είναι ταυτόχρονα ανάδοχος στο μετρό Καλαμαριάς. Και πιστεύω ότι σε περίπτωση της επαναδημοπράτησης είναι από τις πιο πιθανές εταιρείες οι οποίες θα χτυπήσει το έργο. Άρα σε κάθε περίπτωση τελικά το έργο θα το εκλέσει ο ίδιος ανάδοχος σε ουσιαστικό επίπεδο.
Κατ' επέκταση, δεν νομίζω ότι ενοχλεί. Με τη μία ή την άλλη μορφή του, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι η διαδικασία της επαναδημοπράτησης. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται ούτως ώστε να φύγει το ένα εργολαβικό σχήμα και να έρθει το άλλο. Μήπως είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχει το ίδιο το έργο, δηλαδή μήπως μιλάμε για κάποιες καθυστερήσεις πολλών μηνών ή ακόμα και ετών προκειμένου να τελειώσουν όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Γιατί και στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει. Σαφέστατα. Δεν τα τελειώνουμε όλα και πολύ γρήγορα σε ό,τι αφορά τα γραφειοκρατικά. Σαφέστατα. Σίγουρα δεν είναι ιδανική λύση. Αν δεν ζούσαμε στην Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι τα πράγματα γίνονται άμεσα και σε καλούς χρόνους, τότε ίσως η επαναδημοπράτηση ήταν η πιο καθαρή λύση ως προς τις ανάγκες του έργου. Ακριβώς όμως συνυπολογίζοντας αυτά τα χρονικά διαστήματα, εννοείται πως είναι μια καλύτερη λύση για την τύχη του έργου η συνέχιση από τον ίδιο τον ανάδοχο. Καθαρά και μόνο για να μην παρεξηγούμε όσον αφορά τους χρόνους του έργου. Άλλωστε, δόξα τω Θεώ, η τεχνογνωσία την οποία έχουμε εμείς αποκτήσει από τα χρόνια στους εργαζόμενοι μας κάνει να πιστεύουμε ότι έτσι κι αλλιώς, είτε είναι αυτός ο ανάδοχος, είτε προκύψει κάποιος άλλος, θα θελήσει να χρησιμοποιήσει εσάς. Θα θελήσει να χρησιμοποιήσει εσάς. Και θα πάρει άλλους. Γνωρίζοντας τις ανάγκες του έργου. Είναι λογικό. Είναι προς το συμφέρον του μια τέτοια επιλογή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είμαστε μοναδικοί εργαζόμενοι. Αντιθέτως, σε κάθε περίπτωση ανάπτυξη του έργου θα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον 3.000 θέσεις εργασίας. Και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την πόλη μας που μας στίζει τόσο πολύ από ενεργεία. Αυτό θα αποτελεί μια μεγάλη ανάσα. Τώρα, εσείς βλέπετε κάποιον ορίζοντα έτσι παλιότερα που συζητούσαμε και λέγαμε ότι μπορεί να είναι έτοιμο το μετρό το 2021 ή το 2020 ή το 2019-18 που λέγανε κάποιοι. Βλέπετε εσείς κάποιον τέτοιο ορίζοντα ή είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε την οποιαδήποτε εκτίμηση? Σε ρεαλιστική εκτίμηση, γνωρίζοντας το έργο από μέσα, θα έλεγα ότι το 20 θα ήταν το ιδεατό. Και θα ήταν εφικτό το 20, εφόσον το έργο αποκτήσει την εργασιακή του διάσταση όπως αρμόζει σε ένα τόσο μεγάλο εργασιακό project. Δηλαδή να δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα με τριπλές και τετραπλές βάσεις. 24 ώρες, 24 ώρες. Ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ποτέ δεν ξεπεράσαμε τις δύο βάρδιες, είτε σε αρχαιολογικό είτε σε κατασκευαστικό επίπεδο. Η δέσμευση που υπάρχει ως προστοβαρές έργο για το επόμενο ΕΣΠΑ είναι για το πρώτο τρίμηνο 19. Και η Καλαμαριά για το δεύτερο τρίμηνο, για το τελευταίο τρίμηνο του 19. Πιθανότατα αυτοί οι χρόνοι να μπορούν να τηρηθούν, εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις που σας ανέφερα, ως προς την παράδοση του έργου, όχι ως προς τη λειτουργία. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να περάσει ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα δοκιμών όλων αυτών των 42 συστημάτων που αποτελούν το έργο. Άρα, για να δώσουμε έτσι μια χρονική ημερομηνία, νομίζω ότι γύρω στο 20, αλλά φεύγοντας προς τα πάνω, 21, 22. Είναι οι εφικτές χρονολογίες. Όχι οι εφικτές, αλλά οι εφικτές. Οι εφικτές. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά για την ενημέρωση. Αυτό που λέω το τελευταίο καιρό που με καλούν και ειδικά στο δικό σας φιλόξενο κανάλι, να αργήσουμε να τα ξαναπούμε. Κάθε φορά που τα λέμε δεν είναι για καλό. Είναι εύστοχο αυτό το οποίο λέτε. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα μας.